Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο σημερινό Intermission. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποια μπορεί να είναι η σχέση των ταινιών 300, Batman, Immortals, Gladiator και του The Company Man? Οι περισσότεροι από εσάς θα σκεφτείτε και εύλογα θα έλεγα καμία. Κι όμως υπάρχει. Ο σκηνοθέτης των 300, ο σκηνοθέτης της τριλογίας του Batman, ο πρωταγωνιστής των Immortals και οι Russell Crowe και Kevin Costner συμπράττουν για να δημιουργηθεί η ταινία με τίτλο Man of Steel, άνθρωπος από ατσάλι. Ή αλλιώς, όπως το ξέρουμε όλοι, Superman. Κι αν νομίζετε ότι κινηματογραφικά τουλάχιστον τα έχετε δει όλα σε ό,τι αφορά στον μεγαλύτερο υπερήρωα όλων, τότε καλά θα κάνετε να το ξανασκεφτείτε. Ο Clark Kent για ακόμα μία φορά θα συνταράξει τον κόσμο κάνοντας αίσθηση όχι μόνο στο μικρό και ασήμαντο Smallville, αλλά και στη Μετρόπολη. Όλα θα αλλάξουν μόλις ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι. Όταν θα απαντηθούν όλα τα υπαρξιακά ερωτηματικά του, όταν θα νιώσει την απόλυτη δύναμη που κρύβει μέσα του, όταν τελικά θα αποφασίσει να φορέσει την μπλε στολή και την κόκκινη κάπα με το τεράστιο σίγμα στο στήθος. Ο Μάστορας, όπως αποδεικνύεται στο συγκεκριμένο είδος ταινιών, 47χρονο Ζακ Σνάιντερ, συνεχίζει τη συνεργασία του με τη Warner. Αυτή τη φορά όμως καταπιάνεται με την αναπαράσταση του πλέον μεγάλου και ανυπέρβλητου ήρωα, του Σούπερμαν. Κι αν στο Watchmen μπορούσε σκηνοθετικά τουλάχιστον να πατήσει το πασίγνωστο κόμικ, αν στους 300 είχε τη δυνατότητα να στηριχτεί στο ιστορικό γεγονός και στην αισθητική του Frank Miller, και αν στο Sucker Punch συμβουλεύτηκε το video game και το anime προκειμένου να δημιουργήσει ατμόσφαιρα, καταλαβαίνετε που φτάνει ο πύχης όταν ακουμπάει τον Superman. Και όλα αυτά τη στιγμή που στην ίδια ομάδα παίζει και ο Christopher Nolan. Τι κι αν δεν είναι πίσω από τις κάμερες και κάθεται στην καρέκλα του παραγωγού, η ματιά του την οποία απολαύσαμε στην τριλογία του Batman σίγουρα θα παίξει ρόλο στην αισθητική της ταινίας. Το cast είναι πολλών αστέρων. Ο ανερχόμενος Henry Cavill, ο γνωστός μας θυσέας από το Immortals, θα πρέπει να μας πείσει πως έχει τη στόφα, την κινηματογραφική τουλάχιστον, να υποδηθεί τον Superman. Η Amy Adams, που τη θαυμάσαμε στο The Fighter, στο On The Road και στο Trouble With The Curve, καλείται να υποδηθεί τον ανεκπλήρωτο έρωτα του υπερανθρώπου, την Lois Lane. Ο Kevin Costner είναι η πατρική φιγούρα που διαπαιδαγώγησε τον Superman και τον παρέδωσε στην κοινωνία. Ο Russell Crowe είναι ο φυσικός του πατέρας. Ο Michael Shannon, που έχει ενθουσιάσει στο τηλεοπτικό Boardwalk Empire και στο κινηματογραφικό Premium Rush, υποδίεται τον κακό αλλά ευφυή στρατηγό Drew Zond. Ενώ ο Lawrence Fishburne, που αγαπήσαμε στο Matrix και μας κέρδισε στο σκοτεινό ποτάμι, είναι ο Perry White, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Daily Planet, ο άνθρωπος δηλαδή που θέλει να μάθει τα πάντα γύρω από τον Superman. Τον Ιούνιο λοιπόν η κόκκινη κάπα θα περάσει πάνω από τα κεφάλια μας μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και πριν σας χαιρετήσω για να δούμε το τρέιλερ της ταινίας, να θυμάστε. Πηγαίνετε στον κινηματογράφο, γιατί το σινεμά είναι ένα υπέροχο ταξίδι. Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. He'll be an outcast. They'll kill him. How? He'll be a god to them. What if a child dreamed of becoming something other than what society had intended? What if a child aspired to something greater? My son was in the bus. He saw what Clark did. You're the answer, son. You're the answer to Are We Alone in the Universe? Can I just keep pretending I'm your son? You are my son. And I have to believe that you were sent here for a reason. And even if it takes the rest of your life, you owe it to yourself to find out what that reason is. How do you find someone who has spent a lifetime covering his tracks? For some, he was a guardian angel. For others, a ghost who never quite fit in. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. Believe your son is safe? I will find him! My father believed if the world found out who I really was, they'd reject me. He
was convinced that the world wasn't ready. What do you think? What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about... Excuse me.